Ο Ηρόδοτος φιλοξενεί τον Γιούχτα στην Ελ Καρνασό. Είναι ένα ντέρμπι Γοήτρου για την Α1Ε. Ο Ηρόδοτος είναι ήδη πρωταθλητής. 20 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Αχιλλέος θα δώσει πιο έξω στον Φραγκουλάκη. Θα δει αυτό στην κίνηση του Κιλιάρα. Θα του πετάξει ωραία την μπάλα. Κιλιάρα θα γυρίσει. Μπερνιδάκης γκολ. Πολύ όμορφη συνεργασία αυτή από τους ποδοσφαιριστές του Ηρόδοτου. Και κατάληξη το γκολ του Μπερνιδάκη 1-0 στην Ελ Καρνασό. Ο Γιούχτας προσπαθεί να απαντήσει. Εκεί ωραία. Φουκαράκης. Λουτριώτης. Απομακρύνει την μπάλα. Δίνεται συνέχεια στο παιχνίδι. Αλλά υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες. Κυρίως προς τον δεύτερο βοηθό, τον κύριο Καμπιτάκη, από τους ποδοσφαιριστές του Γιούχτα. Ότι η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή. Σε αυτή την φάση τρέχει κοντά και ο διαιτητής, ο κύριος Κασαπάκης. Υπάρχει ένταση. Πάνε και οι ποδοσφαιριστές του Ηρόδοτου εκεί κοντά. Ο Ηρόδοτος τώρα με τον Μιλωνά να κάνει τη σέντρα. Μπερνιδάκης. Είναι out η μπάλα. Δεν έπιασε καλά την κεφαλιά. 41ο λεπτό. Ο Γιούχτας που στέκεται πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ θα εκδηλώσει μια επίθεση, ωραία, Καστελιανάκης, γκολ, μοσακυρώνεται με υπόδειξη του κυρίου Καμπιτάκη για offside. Καστελιανάκης δέχτηκε την παλιά, φαίνεται ότι ήταν λίγο πιο μπροστά από τους αμυντικούς. Τελικά το γκολ ακυρώνεται, παραμένει το 1-0. 77ο λεπτό, Μπαλάφας για τον Ηρόδοτο, θα χάσει την μπάλα ο Μπαλάφας και τώρα... Έχει την ευκαιρία ο Γιούχτας για να απειλήσει. Θα βγει η σέντρα, Φουκαράκης κεφαλιά. Πολύ όμορφο γκολ, 1-1 για την ομάδα των Αρχανών στη Νέα Λικαρνασό. Ο Φουκαράκης είναι ο σκόρερ. Έγινε το λάθος στην αμυντική γραμμή του Ηρόδοτου. Και ο Φουκαράκης με κεφαλιά ισοφαρίζει 1-1. Πανηγυρισμοί για τον Γιούχτα. 86ο λεπτό, θα χαθεί η μπάλα για τον Γιούχτα. Θα βγει ωραία η παλιά. Δεξιά στον Κιλιάρα, θα δει τον Μπερνιδάκη, γκολ 2-1 για τον Ηρόδοτο που παίρνει εκ νέου προβάδισμα στο σκορ αυτή τη φορά λίγο πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι με τον Μπερνιδάκη. Ο υψηλός όμως επιθετικός σκοράρει για δεύτερη φορά στο μάτς, 2-1. Τελευταία φάση του αγώνα, θα εκτελεστεί το κόρνερ εκεί από κοντά, ο Λουμπάκης πρέπει να ήταν. Μπάλα καταλήγει out, παράλληλα ακούγεται τελικό σφύριγμα. 2-1 ο Ηρόδοτος. Πρώτα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Ηρόδοτου, στον προπονητή, στη διοίκηση, στον κόσμο του, που κατάφερε πανάξια να πάρει το πρωτάθλημα και του εύχομαι καλή τύχη στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι, νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι ανοιχτό και από τις δύο ομάδες. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου μπορούσαμε να είχαμε βάλει κι εμείς ένα γκολ. Προσπαθήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο και σε κάποια φάση την οποία έγινε πετύχαμε το 1-1. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα που νομίζω ότι αξίζαμε να πάρουμε κάτι παραπάνω σήμερα με την εμφάνιση που είχαμε και ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά παίζαμε, όπως είπαμε, μια πάρα πολύ καλή ομάδα με έμπειρους ποδοσφαιριστές που ξέρουν να εκμεταλλεύονται κάποιες στιγμές. Εκμεταλλευτήκαν μια στιγμή και πήραν το μάτς. Καταρχήν, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Γιούχτα για όλη την παρουσία που έχει όλη τη χρονιά. Να αποδώσω συγχαρητήρια στον προπονητή, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής και ανεξάρτητα το ότι είναι πολύ μεγάλος προπονητής, ήταν πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, είναι και πολύ μεγάλος άνθρωπος. Έχει μεγάλη σημασία τα λόγια, έχουν μεγάλη σημασία για μας τα λόγια που είπε. Δεν έχει σημασία τι λένε, αλλά ποιος το λέει. Και για μας παίζει σημαντικό ρόλο αυτό ότι μας τα λέει αυτά ο Μανώλης Παντμετζής. Να τον ευχαριστήσω. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, ήταν ένα παιχνίδι θεωρώ ανοιχτό και από τις δύο ομάδες. Θέλαμε να παίξουμε και οι δύο μπάλα. Δεν είχε σκοπιμότητες. Θεωρώ ότι ήταν και οι δύο ομάδες πολύ καλές, ανταγωνιστικές. Προσφέρανε αυτό που προσφέραν στον κόσμο. Ιδιαίτερα το πρώτο ημίχρονο είχε περισσότερο suspense. Εντάξει, τώρα δεν θα σταθώ καθόλου στο αποτέλεσμα. Όλα είναι καλά, εντάξει, τελείωσε. Αυτό ήταν να το απολαύσουμε όλοι. Θέλαμε να διαχειριστούμε λίγο την κούραση γιατί παίζουμε συνέχεια. Παίζουμε Τρίτη, Κυριακή, Τετάρτη. Είναι πολύ δύσκολο αυτό για μας. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Την Τετάρτη έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δυστυχώς μας ανάγκασε ο Γιούχτας να βάλουμε κάποια παιδιά που θέλαμε να τα ξεκουράσουμε. Κάποια άλλα μπορέσαμε και τα ξεκουράσαμε.
Αυτό. Θα προσπαθήσουμε και σε αυτό το παιχνίδι να καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη, να προχωρήσουμε. Θέλουμε τον κόσμο να έρθει κοντά μας, όπως ήταν και σήμερα.